Η συνύπαρξη πολλών και διαφορετικών φωνών αλλά και ιδεών είναι αναπόφευκτη σε ό,τι και να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Και όσο σημαντική είναι η συνύπαρξη όλων αυτών των φωνών, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ικανότητά μας να δίνουμε βαρύτητα και να επικεντρωνόμαστε σε αυτές που μπορούν να μας εξελίξουν στην προσωπική μας και μη ζωή. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να... η ικανότητά μας να εντοπίζουμε την φωνή που αξίζει. Τώρα, αυτό ακούγεται προφανέ, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Και για να καταλάβουμε καλύτερα το πρόβλημα, α θεωρήσουμε ότι κάθε ιδέα ή φωνή αναπαρίσταται από μια τελίτσα. Το πρώτο σκέλο του προβλήματο είναι ότι, ό,τι και να προσπαθήσουμε να κάνουμε, θα υπάρξουν πάρα πολλέ φωνέ και ιδέε που θα ακούσουμε ή που θα μπορούμε να σκεφτούμε. Το δεύτερο σκέλο του προβλήματο είναι ότι, από όλε αυτέ τι ιδέε, εν τέλει, ελάχιστε είναι αυτέ που είναι χρήσιμε και μπορούν να οδηγήσουν στην προσωπική μας εξέλιξη ή στη λύση κάποιου προβλήματος, π.χ. κάποιου μαθηματικού προβλήματος. Επομένως, φωνές και ιδέες παντού, έξω μας και μέσα μας, και εμείς καλούμαστε κάθε φορά να ακολουθήσουμε κάποια από αυτές. Πώς το κάνουμε. Ας δούμε αρχικά η επιστήμη και συγκεκριμένα η θεωρία πιθανότητων. Τι συμβουλή έχει να μας δώσει για αυτό το ερώτημα. Ας θεωρήσουμε το πρόβλημα του Monty Hall, Σύμφωνα με το οποίο έχουμε τρει κουρτίνε που κρύβουν ένα αμάξι και δύο κατσικούλε. Εμεί καλούμαστε να μαντέψουμε ποια κουρτίνα κρύβει το αμάξι. Αρχικά βλέπουμε ότι το πρόβλημα αυτό είναι ακριβώ ανάλογο με αυτά που είπαμε πριν. Δηλαδή, υπάρχουν τρει διαφορετικοί στόχοι και εμεί θέλουμε να βρούμε ποιο από αυτού οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Εμεί επιλέγουμε τη μία κουρτίνα, α πούμε την κουρτίνα 2, και στη συνέχεια ο παρουσιαστή ο Μόντι Χολ, ε, μα φανερώνει την, την, κουρτίνα 3, αποκλείοντά τη, μια και που πίσω από αυτήν ε, κρυβόταν η κατσικούλα. Οπότε έτσι, ε, μα δείχνει ότι το αμάξι είναι είτε στην αρχική μα επιλογή, την 2, είτε στην ε, ε, αναπομήνωσα, αναπομήνωσα κα, ε κουρτίνα, την ε, 1. και μάλιστα μα δίνει το δικαίωμα να αλλάξουμε την επιλογή μα στην κουρτίνα 1. Εμεί στρατηγικά τι κάνουμε. Κρατάμε την αρχική μα επιλογή, η επαναπροσδιορίζουμε το στόχο μα με βάση τι υποδείξει που κάποιο άλλο μα έδωσε, μια και που απέκλεισε κάποιο από τι διαφορετικέ επιλογέ. Το συγκεκριμένο πρόβλημα δημιουργεί γενικά σύγχυση. Μια και που πολλοί, εύλογα, θεωρούν ότι το να αλλάξει κάποιο την κουρτίνα δεν έχει νόημα, μια και που η πιθανότητα να κρύβεται το αμάξι πίσω από μία από αυτέ είναι πλέον 50-50. Αυτό όμως, είναι πολύ λάθος, και μάλιστα στην πραγματικότητα εμείς σχεδόν επιχρεούμαστε να αλλάξουμε κουρτίνα και να επιλέξουμε την κουρτίνα 1. Ε, στην πραγματικότητα η δική μας αρχική επιλογή έχει μόλις 33% πιθανότητα να κρύβει το αμάξι. Ενώ η κουρτίνα 1, που είναι η κουρτίνα που ουσιαστικά ε, μας υπέδειξε ο παρουσιαστής, έχει πλέον τώρα πιθανότητα 66%. Για να καταλάβουμε καλύτερα γιατί αυτό ισχύει, ας πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα, αυτό ενός τυχερού παιχνιδιού, όπου το ζητούμενο είναι να προσδιορίσουμε 5 τυχερού αριθμού από το 1 μέχρι το 45. Α θεωρήσουμε ότι η δικιά μα πεντάδα που επιλέγουμε είναι η 1, 2, 3, 4, 5. Και α θεωρήσουμε ότι υπάρχει κάποιο άλλο που είναι ο ανάλογος με το ρόλο του παρουσιαστή στο προηγούμενο πρόβλημα, που μαγικά ξέρει το αποτέλεσμα της κλήρωσης. Και αυτός ο κάποιος άλλος αποκλεί όλες τις άλλες πιθανές πεντάδες, εκτός από τη δικιά μας και μία άλλη, την 2, 4, 7, 13, 27. Εμείς τι κάνουμε. Τι είναι στρατηγικά πιο ωφέλιμο, να κρατήσουμε την αρχική μας πεντάδα ή να επιλέξουμε την μοναδική άλλη πεντάδα που αυτός ο κάποιο άλλος μας υπέδειξε. Αρχικά όλοι συμφωνούμε ότι η αρχική μας πεντάδα έχει απειροελάχιστη πιθανότητα να είναι και τυχερή. Επομένω, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Είτε η αρχική μας πεντάδα είναι και η τυχερή, που όπως μόλις είπαμε έχει απειροελάχιστη πιθανότητα, είτε η αρχική μας πεντάδα δεν είναι η τυχερή, Επομένω, η τυχερή πεντάδα είναι η μοναδική διαφορετική, δηλαδή οι 2, 4, 7, 13, 27. Επομένω, βλέπουμε ότι είτε εμείς θεωρούμε τον εαυτό μα υπερβολικά τυχερό, και έχουμε και δει στον Τζόκερ, επομένω ε, κρατάμε την αρχή μα πεντάδα, είτε ε, ακούμε τι ε, υποδείξει του κάποιου άλλου και αλλάζουμε τον στόχο μα. Το ίδιο ακριβώ επιχείρημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση του προβλήματο Monty Hall, ε, για να συμπεράνουμε ότι όντω εν τέλει πρέπει να επιλέξουμε την κουρτίνα 1. Επομένως, εμείς τι συμπεραίνουμε από αυτό το παράδειγμα. Θα πρέπει γενικότερα να επαναπροσδιορίζουμε τους στόχους μας με βάση τις υποδείξεις του καθενός. Η απάντηση είναι όχι, φυσικά. Υπάρχει ένα πολύ περιοριστική υπόθεση στο πρόβλημα του Μόντεχολ. Συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι ο παρουσιαστής ξέρει πολύ καλά, ξέρει ακριβώς πού είναι το αμάξι και επομένως ξέρει πολύ καλά ποιες επιλογές να αποκλείσει για εμάς που ήταν η επιλογή για κορτίνα 3. Επομένω, σε αυτή την περίπτωση, οι υποδείξει του όντω έχουν απόλυτη βάση. Επομένω, το πρόβλημα αυτό μα δείχνει ότι όταν αυτό που μα συμβουλεύει ξέρει εκ των προτέρων ποια είναι η σωστή επιλογή για εμά, ή τουλάχιστον είναι πολύ καλό γνώση του αντικειμένου, τότε όντω υπάρχει. Μεγάλη, έχει πολύ μεγάλη σημασία το να ακούσουμε την άποψή του πριν εμείς λάβουμε τις τελικές μας αποφάσεις. Αυτό όμως στη ζωή συμβαίνει σπάνια. Δηλαδή σπάνια αυτοί που μας συμβουλεύουν ξέρουν και εκ των προτέρων ποιες είναι οι σωστές επιλογές για εμάς. Και γι' αυτό το λόγο ε, θα πρέπει πάρα πολλές φορές, σε αντίθεση με αυτό που είδαμε μόλις τώρα στο πρόβλημα του Monte Hall, να μην βασιζόμαστε στις απόψεις ε, άλλων ανθρώπων. Αυτό δεν μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας. Ε, με, δεν, δεν, μπορώ να το στήριξω κάποια επιστημονική αρχή, αλλά αυτό που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ε, είναι ότι ε, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες προσωπικές μου εμπειρίες, οι οποίες μου οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι είναι καλό ε, να βασισόμαστε σε αυτό που μας αρέσει και αυτό που μας γοητεύει πιο πολύ. Λοιπόν, αρχικά θα ήθελα να σας μεταφέρω στα χρόνια που ήμουν στο γυμνάσιο και στο λύκειο, ε, όπου έβρισκα τεράστιο ενδιαφέρον και ευχαρίστησα να προσπαθώ να λύνω δύσκολα μαθηματικά προβλήματα. Μάλιστα, περνούσα πάρα πολλέ ώρε κάθε μέρα με τον πατέρα μου, ο οποίο είναι καθηγητή μαθηματικών λυκείου, διαβάζοντα μαθηματικά. Το θέμα είναι ότι αυτή η προσπάθεια είχε ω αποτέλεσμα εγώ να είμαι ένα μαθητή του 13. Μια και που δεν διάβαζα τα άλλα μαθήματα και κυρίως τα θεωρητικά. Όχι τόσο γιατί δεν είχα χρόνο για αυτά, αλλά κυρίως γιατί εγώ προσωπικά δεν έβρισκα κάποια ευχαρίστηση σε αυτά τα μαθήματα. Αυτό εν τέλει ήταν κάτι που εξόριζε του καθηγητέ μου στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. σε τέτοιο βαθμό που είχαν εχθρική συμπεριφορά απέναντί μου, δείχνοντα μηδενική υποστήριξη στη προσπάθεια που έκανα το να διαβάζω μαθηματικά. Και αυτό συνέβη σε τέτοιο βαθμό που εν τέλει αναγκάστηκα να αλλάξω Λύκειο και να πάω στο Λύκειο που ήταν καθηγητή ο πατέρα μου, όπου τα πράγματα ήταν πολύ πιο φιλικά το αποτέλεσμα της επιμονής μου ήταν ότι όταν τελείωσα το Λύκειο είχα διακριθεί σε εθνικό, βαλκανικό και διεθνές επίπεδο στα μαθηματικά. Αλλά το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου είναι ότι είχα περάσει τα χρόνια της επιβίας μου κάνοντας αυτό που εμένα μου άρεσε πιο πολύ από όλα. Τώρα, λόγω των διακρίσεων που μόλις ανέφερα, μου δινόταν η ευκαιρία να εισαχθώ σε όποια σχολή ελληνικού πανεπιστημίου ήθελα. Τότε πολλοί γνωστοί και φίλοι μου είπαν ε, να δηλώσω μια πολυτεχνική ή ιατρική σχολή, μια και που αυτέ οι σχολέ απαιτούν πολλά μόρια. Και μάλιστα μου είπαν να θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που εγώ, ένα μαθητής του 2013, έχω πρόσβαση σε αυτέ τι σχολέ. Ωστόσο, εγώ για μία ακόμα φορά άκουσα τον εαυτό μου. Και ακολούθησα αυτό που ήθελα να κάνω πιο πολύ απ' όλα. Και γι' αυτό το λόγο γράφτηκα στη, ε, στο τμήμα Ιστορία και Αρχαιολογία του ΕΚΠΑ. <laughs> Εντάξει, πλάκα κάνω. Ε, Γράφτηκα στο μαθηματικό και μάλιστα στο μαθηματικό της Πάτρας, που είναι δίπλα στο σπίτι μου. Κάποιοι φίλοι μου έφτασαν στο σημείο να με βρήσουν για αυτή την επιλογή, αλλά εγώ ήξερα τι ήθελα να κάνω και κανείς δεν μπορούσε να μου αλλάξει γνώμη. Τώρα, στο μαθηματικό της Πάτρας βρήκα αμέριστη υποστήριξη από όλους τους καθηγητές, εντάξει σχεδόν από όλου. και έτσι κατάφερα να περάσω όλα τα μαθήματα της σχολής σε τρία εξάμεινα. Οπότε κάπως έτσι, σε ηλικία 18 και κάτι χρονών, ολοκλήρωσα τις υποψηφιακές μου σπουδές. Σε ηλικία 19 χρονών, ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στην Αγγλία. Και σε ηλικία 20 χρονών, ξεκίνησα το διδακτορικό μου στο ίδιο πανεπιστήμιο, όπου δύο χρόνια αργότερα έζησα μία από τις όμορφες ημέρες της ζωής μου, που ήταν η μέρα που έδωσα ομιλία μπροστά στο Stephen Hawking για τη δουλειά μου. Ωστόσο, οι επικρίσεις δεν είχαν τελειώσει εκεί, στα αρχικά ερευνητικά μου στάδια υπήρξαν διάφοροι καθηγητέ που μου είπαν ότι η ερευνητική δουλειά που έκανα δεν θα έχει κάποια ενδιαφέρουσα πορεία τα επόμενα χρόνια. Φυσικά δεν σα κρύβω ότι εκείνη τι στιγμέ στο στομάχι μου έσυγκε. είχα δει και ο Άραγε που είχα επιλέξει να κάνω αυτή την πορεία. Το μόνο που μπορούσα να κάνω τότε είναι να πιστέψω και να εμπιστευτώ τον επιβλέποντα καθηγητή μου ο οποίος για μένα τότε έπαιζε το ρόλο του παρουσιαστή στο πρόβλημα Monte Hall. Πριν σας πω τη συνέχεια της ιστορίας, επιτρέψτε μου να σας εντάξω λίγο στον κόσμο της σχετικότητας, που είναι το αντικείμενο μελέτης που είχα επιλέξει τότε. Η σχετικότητα είναι μια θεωρία που θεμελιώθηκε από τον Αϊνστάιν στις αρχές του 20ου αιώνα και μελετάει τη βαρύτητα. Συγκεκριμένα, ο σκοπός της είναι να Μελετάει συστήματα, όπως για παράδειγμα τα πλανητικά συστήματα, ένα σύστημα αστεριών, γαλαξίες μας, ακόμα και ολόκληρο το σύμπαν. Τώρα, μία από τις πιο σημαντικές προβλέψεις σχετικότητα είναι η ύπαρξη μαύρων τρυπών. Δηλαδή, περιοχές όπου η βαρύτητα είναι τόσο ισχυρή, ώστε ούτε το ίδιο το φως δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτές και να έρθει σε εμάς. Επομένω, όταν εμείς κοιτάμε προ την κατεύθυνση αυτών, ε, δεν βλέπουμε τίποτα. Δηλαδή, βλέπουμε μαύρο και γι' αυτό ονομάζονται μαύρε τρύπε. Τώρα, η, η μελέτη των μαύρων τρυπών έχει πολύ μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον, μια και που κυριολεκτικά κρύβουν διάφορα μυστικά για τον κόσμο μα. Μάλιστα, τρία Νόμπελ τη Φυσική, το 1993, το 2017 και το 2020, έχουν απονεμηθεί για δουλειέ πάνω στι μαύρε τρύπε. Οι μαύρε τρύπε χωρίζονται σε δύο κατηγορίε, τι ακραίε και τι μη ακραίε. οι ακραίε μαύρε τρύπε περιστρέφονται πολύ γρήγορα γύρω από τον εαυτό του, ενώ οι μη ακραίε μαύρε τρύπε δεν περιστρέφονται πολύ γρήγορα γύρω από τον εαυτό του. Τώρα, για να καταλάβει κάποιο τι χαρακτηριστικέ ιδιότητε των μαύρων τρυπών, πρέπει να μελετήσει πώ οι μαύρε τρύπε συμπεριφέρονται όταν αυτέ ελληπιδρούν με άλλα πεδία ή άλλα σώματα. Αυτό γενικά συμβαίνει και με του ανθρώπου. Δηλαδή, μπορούμε να καταλάβουμε το χαρακτήρα ενό ανθρώπου όταν τον υποβάλλουμε σε κάποια μορφή στρεσαρίσματο ή αλληλεπίδραση. Α θεωρήσουμε λοιπόν ότι το ψή ε, δίνει τη μεταβολή μια ακραία μαύρη τρύπα όταν αυτή διαταράσσεται. Αρχικά έδειξα ότι υπάρχει ένα νόμο διατήρηση κατά μήκο του συνόρου τη μαύρη τρύπα, δηλαδή κατά μήκο του ορίζοντα γεγονότων, που παραμένει σταθερή. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ποσότητα λοιπόν, που παραμένει σταθερή, δηλαδή είναι ανεξάρτητη του χρόνου. Τώρα, κάποιο θα μπορούσε να σκεφτεί πολλές άλλες ποσότητες, για παράδειγμα τις κόκκινες εδώ. Ωστόσο, μόνο η πράσινη ποσότητα έχει αυτή την ιδιότητα που μόλις ανέφερα, δηλαδή παραμένει σταθερή κατά μήκος του ορίζοντα γεγονότων στον χρόνο. Επομένω και πάλι βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι υπησέρχεται το θέμα που λέγαμε πριν, δηλαδή από όλε τι ιδέε μπορεί να σκεφτεί κάποιο, να μπορεί να εντοπίσει ποια έχει αξία και να επικεντρωθεί σε αυτήν. Τέλο πάντων, αυτό ο νόμο διατήρηση που ανέφερα για τι ακραίε μαύρε τρύπε έχει ω συνέπεια μια χαρακτηριστική αστάθεια αυτών. Δηλαδή, μικρές μεταβολές των ακραίων ε, μαύρων τρυπών μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ σημαντική διαφοροποίησή τους. Πρόσφατα έχουμε δείξει με μία ομάδα φυσικών και όλες από την Αμερική ε, ότι η ανείχνευση των μαύρων ακραίων τρυπών και η αστάθειά τους θα μπορούσε ίσως να ε, παρατηρηθεί και από εμάς εδώ στη Γη. Εν τέλει μπορώ να πω λοιπόν ότι ευτυχώ που δεν επηρεάστηκα αρνητικά από του καθηγητέ που μου λέγανε ότι η συγκεκριμένη κατεύθυνση δεν είναι ενδιαφέρουσα. Πράγματι, εκτό από ότι έχω απολαύσει κάθε δευτερόλεπτο δουλειά τα τελευταία χρόνια πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, η δουλειά αυτή μέχρι σήμερα έχει μελετηθεί και επεκταθεί από διάφορε ερευνητικέ ομάδε ανά τον κόσμο. Ε, Όπω για παράδειγμα, να αναφέρω μία ε, από ομάδε στη Γερμανία, την Αγγλία, την Ελβετία και την Αμερική. Πάμε λίγο όμω να επιστρέψουμε και να δούμε και τι έγινε και με του καθηγητέ στο Λύκειο που δεν συμφωνούσαν τότε με τη δική μου προσέγγιση. Ένα από αυτού του καθηγητέ ε, μου έστειλε πρόσφατα ένα δημόσιο μήνυμα, στο οποίο μου είπε ότι είναι περήφανο για μένα και μου ευχήθηκε να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπάω. Τότε εγώ στην απάντησή μου δεν μπορούσα να αντισταθώ ε, και έτσι του υπενθύμησα την εχθρική συμπεριφορά που είχαν απέναντί μου στα χρόνια του Λυκείου. Αυτό προ τιμήν του μου είπε ότι αντιλαμβάνεται το λάθο και μου είπε ότι η γραμμή που ακολουθούσαν τότε είναι να υπάρχει γενική ε, παιδεία και όχι πρόορη εξειδίκευση στην εφηβεία. Με το συγκεκριμένο καθηγητή πλέον είμαστε φίλοι. Ωστόσο, πρέπει να τονίσω ότι αν εγώ είχα ακούσει τον άνθρωπο που η πολιτεία διόρισε για να με εκπαιδεύσει, εγώ ίσω αυτή τη στιγμή να μην είχα ακολουθήσει τα όνειρά μου. Γι' αυτό το λόγο επιμένω ότι τα νέα παιδιά θα πρέπει να ακούνε τη φωνή της καρδιάς και του πάθους τους. Εν κατακλείδη, πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και που μας αρέσει πιο πολύ και στην πορεία αυτή να ακούμε τους λίγους ανθρώπους που θα βρεθούν μπροστά μας και που μπορούν πραγματικά να μας βοηθήσουν. Θα ήθελα να κλείσω με ένα μήνυμα του Αϊνστάιν προς το γιο του, σύμφωνα με το οποίο η ζωή είναι σαν το ποδήλατο. Επομένω, για να κατάμε την ισορροπία μα, θα πρέπει να κινούμαστε. Σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι καλό θα είναι να κινούμαστε προς τα μπροστά, μιας και που μόνο τότε η ισορροπία του ποδηλάτου είναι ευσταθής, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι και η αστάθεια δεν έχει κάποιες φορές και αυτή τη χρησιμότητά της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.